Αναμενόμενη χαρακτήρισε την αύξηση των κρουσμάτων το τελευταίο διάστημα στην Ελλάδα η καθηγήτρια λοιμοξιολογίας Ελένη Γιαμαρέλου, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Κρήτη TV. Όπως εκτίμησε, τα φετικά κρούσματα που καταγράφονται οφείλονται στην επιστροφή των εκδρομέων του καλοκαιριού και όχι σε ένα δεύτερο κύμα της πανδημίας. Αυτό που μας κάνει να σκεφτόμαστε ότι πιθανότατα δεν έχουμε μπει στο δεύτερο κύμα είναι ότι αυτή τη στιγμή γυρίζουν οι παραθεριστές. Περιμένουμε και άλλους να γυρίσουν. Άτομα τα οποία βρέθηκαν με υψηλό συχνοτισμό και ήταν επόμενο και αναμενόμενο να αυξηθούν τα κρούσματα. Γι' αυτό και γίνονται συνεχείς παρακλήσεις με την κυριολεξία της λέξης να γυρίσουν μια εβδομάδα νωρίτερα και όσοι γυρίσουν ακόμα και τώρα ή ξέρω εγώ το επόμενο Σαββατοκύριακο να φυλαχτούν καμιά εβδομάδα. Και από τους 600.000 τουρίστες μόλις 50 ήταν τα αρνητικά δείγματα στα δύο μεγάλα αεροδρόμια της Κρήτης. Άρα αυτό αποτυπώνει ότι τη μεγαλύτερη ευθύνη την έχουμε οι πολίτες αυτής της χώρας που ζούμε, γιατί οι τουρίστες φαίνεται να είναι πιο προσεκτικοί. Σωστό, πολύ σωστό αυτό. Απ' την άλλη μεριά μην ξεχνάτε αυτόν τον ειδικό αλγόριθμο που εφαρμόζεται, που έτσι ξέρουμε ποιους να εχνηλατήσουμε, διότι και αυτά τα λίγα κρούσματα αν είχαν αμολυθεί και δεν τα είχαμε εχνηλατήσει, δεν εφαρμοζόταν ο δικός αλγόριθμος, τότε ο Θεός ξέρει πόσα κρούσματα θα είχαμε αυτή τη στιγμή. Η κυρία Γιαμαρέλου μίλησε για το εμβόλιο που το αργότερο έως το τέλος του Δεκεμβρίου θα είναι διαθέσιμο και στην Ελλάδα, επιβεβαιώνοντας την είδηση που η ίδια αποκλειστικά είχε μεταφέρει στην εκπομπή Ώρα Αιχμής της Κρήτη TV. Που είχαμε μιλήσει στην εκπομπή μου την ώρα αιχμής, είχατε πει ότι μέσα στο φθινόπωρο ενδεχομένως να έχουμε ένα εμβόλιο. Μάλιστα αυτή η είδηση είχε κάνει και το γύρο της χώρας, κυρία Γιαμαρέλου. Μάλιστα. Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτό που λέτε πλησιάζει στην πραγματικότητα, γιατί ήδη το εμβόλιο της Οξφόρδης φαίνεται να είναι μία ανάσα από το να ανάψει το πράσινο φως για τη χρήση του. Το εμβόλιο αυτή τη στιγμή δοκιμάζεται, είναι της AstraZeneca, σε χιλιάδες ανθρώπους για να δούνε όχι τη τοξικότητά του, γιατί το εμβόλιο δεν είναι τοξικό, αυτό αποδείχθηκε από την προηγούμενη φάση ελέγχου, να βεβαιωθούν ότι συγκριτικά με εκείνους που δεν πήραν το εμβόλιο, την αποτελεσματικότητά του. Και νομίζω ότι από αυτά που μας λένε οι υπεύθυνοι άνθρωποι και η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως είπα πριν, το Νοέμβριο, το πολύ Δεκέμβριο, θα είναι έτοιμο να διατεθεί και η χώρα μας έχει εξασφαλίσει για το Δεκέμβριο 700.000 δόσεις και από εκεί και πέρα 3 εκατομμύρια δόσεις, οι οποίες θα καταναμηθούν αναλόγως. Με βέβαια προτεραιότητες, πρώτα οι υγειονομικοί, τα άτομα μεγάλης ηλικίας, οι ομάδες υψηλού κινδύνου και από εκεί βλέποντας και κάνοντας.